Επιστρέψαμε. Μας έχει συνεπάρει ο κύριος Μαυρικάκης. Γιατί ήταν πάρα πολύ όμορφη η συζήτηση και έτσι και οι φωτογραφίες μεταξίδευσαν σε ένα πιο ανάλαφρο, έτσι. Ξέρεις τι κάνει. Είναι σημαντικό το μήνυμα αισιοδοξίας που περνάει στον κόσμο και στον αγώνα που τον έζησα εγώ, γιατί εκεί τον γνώρισα, στον αγώνα του Φόδελε, έχει τέτοια ενέργεια, έχει τέτοια αισιοδοξία που δεν μπορείς να φανταστείς ότι αυτός ο άνθρωπος, ναι, μεν γεννήθηκε με ένα πρόβλημα, το ξεπέρασε και αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει κάποιους ελέγχους, να έχει κάποιες ανησυχίες, όπως ζει όπως όλοι εμείς φυσιολογικά. Το μοναδικό πράγμα που μπορεί να διαφέρει από τους υπολείπους, από εμάς που δεν έχω εγώ αυτή τη συγκεκριμένη πάθηση, είναι στο ότι έχει περισσότερη θέληση. Και κάνει πολύ περισσότερα πράγματα από άλλους ανθρώπους, έτσι, που δεν γεννιούνται με συγγενή καρδιοπάθεια. Και μπράβο του, και να ξαναπούμε ότι ο Σύλλογος Η Καρδιά του Παιδιού μπορεί να ενημερώσει οποιονδήποτε θελήσει, είτε για γνωστούς, είτε για το δικό του οικογενειακό περιβάλλον. Και να βοηθήσει. Και να βοηθήσει και οικονομικά και σε ψυχολογική στήριξη. Και συμβουλευτικά. Η καρδιά του παιδιού.gr για όσους άνοιξαν τώρα τις οθόνες τους. Και για όσους άνοιξαν τώρα τις οθόνες τους, να πούμε ότι θα γυρίσουμε, θα κάνουμε στροφή στα καλλιτεχνικά. Στα αγαπημένα μας. Για μια πολύ όμορφη εκδήλωση που λαμβάνει χώρο απόψε στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο, στο Κομμένο Μπεντένι, ώρα 8. Και οι πρωταγωνιστές είναι δύο πολύ αξιόλογοι άνθρωποι. Εμείς θα έχουμε τον ένα εδώ, είμαστε τυχεροί που θα έχουμε έναν από τους δύο. Τον ένα εκ των δύο. Τον κύριο Κωστή Σχιζάκη, μια πολύ γνωστή φυσιογνωμία του Ηρακλείου, που ασχολείται με πολλά πράγματα. Να μας μεταφέρει όμως ο ίδιος στον κόσμο του. Καλώς ήρθατε. Καλώς Γεια σας, χάρηκα πολύ που βρίσκομαι μαζί σας. Και εμείς που χαιρόμαστε. Και που είστε εδώ την ίδια μέρα που γίνεται η παρουσίαση. Δύσκολο αυτό, αλλά έπρεπε να το κάνουμε. Γιατί οπωσδήποτε κι εσείς συντελείτε στο να έρθει να μας δει ο κόσμος, που γι' αυτόν ειλικρινά μοχθήσαμε να κάνουμε την παρουσίαση του φταίχτη κάτω από ειδικούς όρους. Δηλαδή ζητήσαμε από τους συνεργάτες μας που θα μας βοηθήσουν να μας δείξουν το φταίχτη χωρίς να μιλάνε για το φταίχτη. Πώς γίνεται αυτό. Πώς θα γίνει αυτό. Να μας μπερδεύετε όμως. Το κάνω και επίτηδες αυτό προκειμένου να έρθουν οι θεατές και να το δούνε. Οπότε δεν θα μας πει, θα το αφήσει για έκπληξη. Ναι, αλλά θέλουμε να μας πει πώς γεννήθηκε ο φταίχτης όμως. Ο φταίχτης γεννήθηκε τυχαία. Τυχαία και θα έλεγα το εξής, ότι μεσολάβησε όλοι οι πλανήτες να μπουν σε μια ευθεία και να βγει αυτό το μυθιστόρημα. Δηλαδή έχει και έναν άκρατο ρομαντισμό που κρύβει. Πριν από δύο χρόνια, το 17, κάναμε την έκθεση Έρος Ήρος με την κυρία Κρητικού. Και εκεί γνώρισα την κυρία Μαθιουδάκη που μου στήθηκε ως συγγραφέας. Ύστερα από τρεις μήνες είχα την τιμή να διαβάσω τα έργα που είχε γράψει και ως αντίδωρο της έστειλα και εγώ κάτι πολύ μικρό δικό μου. Φαίνεται ότι της άρεσε πάρα πολύ αυτό το δικό μου και με παρότρινε να γράφω, να γράφω, να γράφω, να γράφω. Όταν αρνιόμουν, 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 τελικά για να με πείσει ή τουλάχιστον έδειξε έτσι, μου λέει θα γράφατε μια νουβέλα μαζί μου. Και είπα και εγώ ναι, ευχαρίστως θα έγραφα αυτή την νουβέλα μαζί της. Έτσι λοιπόν γεννήθηκε τον Ιούνιο ή Ιούλιο, κάποιες τέτοιες μέρες, πριν από δύο χρόνια, ο φταίχτης. Πριν από δύο χρόνια. Ο οποίος ολοκληρώθηκε σε 5-6 μήνες. Δηλαδή, στην αρχή του 18, εμείς είχαμε τελειωμένο τον φταίχτη, τη συγγραφή του, και έκτοτε αγωνιζόμαστε για τις διορθώσεις, πώς θα γίνουν τα πισωγυρίσματα μέσα στα κεφάλαια και αυτά. Ευωδόθηκε πριν από ένα μήνα, από ένα εξαιρετικό εκδοτικό οίκο, ο οποίος μας πρόσεξε, θα έλεγα ότι μας αγόρασε το βιβλίο, γεγονός σπάνιο στις μέρες μας, διότι, όπως ξέρετε, οι συγγραφείς αναγκάζονται να εκδίδουν με τα δικά τους χρήματα, δυστυχώς, το πόνημα που έχουν σκεφτεί και έχουν συγγράψει. Σταθήκαμε λίγο τυχεροί, μάλλον σταθήκαμε πολύ τυχεροί. Το πήρε ένας καλός εκδοτικός οίκος και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι. Όχι η αρχή του φταίχτη, αλλά το τέλος του. Πριν περάσουμε στην περίληψη του φταίχτη, εγώ αναρωτιέμαι, ποια είναι η διαδικασία που δύο συγγραφείς πρέπει να γίνουν ένα, έτσι ώστε να βγει ένα δημιούργημα. Θα τολμούσα να πω η αγάπη και η αφοσίωση του ενός προς τον άλλον, αλλά ακόμα και το παιχνίδισμα και τα τσαλίμια που θέλει να βάλει ο ένας πάλι στον άλλον. Ναι, αλλά είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, γιατί πόσο μάλλον όταν μιλάμε για δύο συγγραφείς σε ένα έργο, όταν γράφεις ένα βιβλίο μόνος του κανείς, όταν γράφει κάποιος ένα βιβλίο, ίσως είναι ελεύθερος, έχει μια ελευθερία. Πιστέψτε με ότι είναι πολύ βαρετό να γράφεις μόνος ένα βιβλίο, ενώ με δύο είναι πολύ καλύτερα.
Υπάρχει διάδραση μόνιμα. Ναι, ναι, υπάρχει κάτι άλλο που, που σε κάνει πιο ζωντανό. Ο μοναχικός συγγραφέας είναι μουλτζούφλης, κάθεται, ας πούμε, βλέπει, πολεμάει με τα δικά του τα πράγματα, τα ορνηθοσκαλίσματά του, ξανακοιτά, ξανακοιτά, δεν βρίσκει την άκρη, ενώ δύο δεν ξέρετε πόσο διαφορετικά είναι. Το γνωρίζετε εκ των έσω για τον μοναχικό συγγραφέα. Το γνωρίζω από την εμπειρία του Φταίχτη, η οποία μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, αλλά υπάρχει όμως μια κοινή γραμμή, σωστά, για να βγει μια νουβέλα. Υπάρχει ένα θέμα, υπάρχει, υπάρχει ένα, μια ιστορία. Από εκεί και πέρα, το αν θα παραλλαχθεί για τα καθημάς είναι ανεξάρτητο, δεν μας δυσκολεύει κανείς να παρεκκλίνουμε. Και το κάναμε αυτό. Ωραία, να μιλήσουμε λίγο για το βιβλίο. Θα ήθελα να μας ταξιδέψετε λίγο στην... Εγώ πιστεύω ότι δεν θέλει ο ίδιος να μιλήσει. Εγώ λίγο, δεν θέλω να μιλήσω, θα ήθελα να μιλήσω πάρα πολύ γενικά για το βιβλίο και για τον Φταίχτη γενικότερα. Πρόκειται για μια ιστορία η οποία εκτυλίσσεται από μια οικογένεια η οποία κατεβαίνει στην Αθήνα από την επαρχία. Από τη σκληρή επαρχία, από την πέτρινη επαρχία, αν θέλετε να σας πω. Κατεβαίνει στην Αθήνα ζητώντας ένα καλύτερο αύριο, μια στέγη. Λίγο φαγητό παραπάνω, λίγη αγάπη παραπάνω. Και εκεί παρακολουθεί ο αναγνώστης τους δύο συγγραφείς, οι οποίοι με ένα άλλοτε ομό και ρεαλιστικό τρόπο και άλλοτε με λυρισμό άφθονο της εποχής καταφέρνουν να του μεταδώσουν συναισθήματα και ψυχολογικές καταστάσεις που ζουν οι ήρωες είτε ως πρωταγωνιστές είτε ως δευτεροπρωταγωνιστές. Ευχαριστώ. Θα σου το πω έτσι να... γενικά. Ναι, μου έχει εξάψει την περιέργεια. Γιατί αυτό κάνω για να το διαβάσει. Τόσο όσο. Ναι, πολύ λίγο. Λοιπόν, εγώ έχω την απορία πώς γίνεται μια γυναίκα η οποία έχει σπουδάσει οικονομικά και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κυρίως αρχιτέκτονας μηχανικός. Έχετε ασχοληθεί με τα κοινά, έχετε δικό σας μουσείο. Τα έχω κάνει όλα. Ναι, έχετε κάνει πολλά πράγματα. Αν έχω μια περηφάνεια είναι αυτή, ότι επιτυχώς ή ανεπιτυχώς έχω ασχοληθεί με πολλά. Ναι, η συγγραφή όμως είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Αν θέλετε να σας εξομολογηθώ κάτι, έχω γράψει δύο καινούργια βιβλία μόνος μου μετά από αυτό. Και πότε θα τα έχουμε? Κατ' ουσίαν έχουμε μια δέσμευση εμείς, διότι αν δεν κυλήσει ένα χρονικό διάστημα από την εκδοτική εταιρεία που το έχουμε δώσει, δεν πρέπει να εκδώσουμε άλλο βιβλίο. Συνεπώς θα περιμένετε κάπως. Και πώς ήταν η εμπειρία σας ως μοναχικός συγγραφέας? Νομίζω τα καταφέρετε. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Όταν θα έρθουμε εδώ σε ένα χρόνο να το παρουσιάσουμε το ναι. Επόμενο, θα μου πούνε οι ακροατές και οι αναγνώστες. Αναμένουμε. Δεν είναι εύκολο πράγμα πάντως. Σίγουρα δεν είναι. Διότι και η θεματολογία δεν είναι πάντα ευχάριστη. Ίσως να είναι δυσάρεστη. Τι είναι η συγγραφή για εσάς και από πού ενδεχομένως αντλείτε έμπνευση? Είναι κάτι που δεν το ξέρω. Ίσως επειδή είμαι νέος συγγραφέας. Νέος ως προς την δραστηριότητα, όχι ως προς την ηλικία, να μην το έχω καταλάβει ακόμα, αλλά όταν έρχεται η έμπνευση, πιστέψτε με ότι σε παραπλανά τελείως. Είναι σαν να είσαι σκηνοθέτης, να είσαι πίσω από αυτή την κάμερα, να κάθεσαι και να βλέπεις αυτές τις δύο δεσποινίδες τις ωραίες να σε ανακρίνουν. Κάτι τέτοιο θα μπορούσα να το περιγράψω και να σου το προσφέρω κιόλας. Η γενικότερη άποψη που έχετε όμως για τα βιβλία του σήμερα, γενικά για τα βιβλία του δεν σήμερα. Καλή. Δηλαδή. Έχω αφήσει πολλά στη μέση. Όσον αφορά τους εγχώριους, τους Έλληνες συγγραφείς τους ή γενικότερα. Και τους ξένους. Είναι δύσκολο να πιάσεις ένα βιβλίο και να το αρχίσεις και να το τελειώνεις. Υπάρχει αυτή η εμπορικοποίηση πλέον. Υπάρχει αυτή η εμπορικοποίηση και υπάρχει και ο πλατιασμός. Πολλοί εκδότες σε αναγκάζουν να κάνεις σελίδες για να πουλάνε τούβλο. Αυτό επικρατεί δυστυχώς και στην ελληνική αγορά. Δεν βρίσκεις εύκολα ένα καλό βιβλίο και χαίρομαι όταν μου λένε σε αυτό το μήνα που κυκλοφορεί το βιβλίο μας με την Εύα, μου λένε τόσο καλά λόγια και έχουν γραφτεί και έχω δει τόσες καλές κριτικές γι' αυτό. Εμείς θέλουμε να ξαναπούμε ότι σήμερα στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο στις 8 θα γίνει η παρουσίαση. Κάτι άλλο. Θα γίνει κάτι εντελώς διαφορετικό. Θέλετε να μας πείτε λίγο για όσα βρίσκονται εκεί που έχετε επιλέξει εσείς για να παρουσιάσετε το βιβλίο? Κοιτάξτε, έχω επιλέξει καταρχήν μια εξαιρετική ηθοποιό, ταλαντούχο, την Νικολέτα Δάφνου, η οποία θα πήρε μερικά αποσπάσματα από το Φταίχτη και τα δραματικοποίησε, τα έκανε θεατράλε. Θα δούμε δηλαδή αυτό, και ναι, σκετσάκι. Δηλαδή θα δείτε θέατρο. Τέχνη. Κατά τέχνη. Πρώτον, θα δείτε μουσική με τον Γιώργο το Μαστοράκη, ο οποίος ψάχνει τις μελωδίες της εποχής, που αν θέλετε να σας πω είναι το
πετραδάκι για τα σένα το χτίσα, είναι τα παιδιά του Πειραιά, είναι το βάζ των χαμένων ονείρων, είναι και ο Αλίτης του Ζαμπέτα. Είναι μουσικές της εποχής. Είμαστε δηλαδή στην εποχή. Ο Γιάννης ο Φαρσάρης έχει αναλάβει με slides να δείχνει τις εικόνες των αντικειμένων ή υποκειμένων που την εποχή τη συγκεκριμένη δρούσαν και τη συναντάς μέσα στο φταίχτη καθώς διαβάζεις και ο καλός μας κριτικός με γιώτα, ο Ζαχαρίας ο Κατσακός, είναι αυτός ο οποίος κάνει μια διάλεξη σχεδόν για την σύγχρονη ελληνική μυθιστοριογραφία, όπου καταφέρνει ή τουλάχιστον θέλει να καταφέρει να βάλει το φταίχτη, να τον εντάξει μέσα σε αυτήν. Όλα αυτά τα πρόσωπα που σας είπα τα συντονίζει η Τασούλα η Μαρκομιχελάκη, η οποία είναι η καθηγήτριά μας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Πέρα από νέος συγγραφέας όπως είπατε στο εγχείρημα, έχετε όμως και ένα μουσείο εικαστικών τεχνών στο Ηράκλειο, το οποίο αναστενάζεται, αλλά θέλω να πάμε λίγο εκεί. Αναστενάζω γιατί έχω μια πίκρα γι' αυτό. Έχω μια πίκρα ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Για ποιο λόγο? Ο λόγος είναι ότι δεν το χαϊδεύει κανείς, δεν το λαμβάνει κανείς υπόψη του από αυτούς που είναι εντεταλμένοι να το κάνουν. Αυτή είναι η πίκρα μου. Αυτή είναι η πίκρα ενός ανθρώπου ο οποίος σε 13 χρόνια, πιστέψτε με, κατεβαίνει κάτω σε μια αίθουσα για να προσφέρει εικαστικό θέαμα στον κάθε ένα δωρεάν 6 με 8 κάθε βράδυ. Όταν είσαι 6 με 8 κάθε βράδυ και πολλές φορές είσαι μόνος σου γιατί δεν έρχεται κανείς να δει τη δουλειά που παρακολουθείς, που εκθέτεις, τότε κάθεσαι και σκέφτεσαι τις επόμενες κινήσεις σου, τα όνειρά σου σε σχέση με αυτό που έχεις εμπνευστεί και που προωθείς όλα αυτά τα χρόνια και βλέπεις το πόσο παραμερίζεται από τη σημερινή δομή της εξουσίας. Είναι πολύ λυπηρό αυτό που μας λέτε. Αλλά είναι αληθές απολύτως. Παραμερίζεται από τη δομή της εξουσίας και έχετε μία πικρία όσον αφορά αυτό. Αλλά βλέπετε να παραγωνίζεται και από τους πολίτες ή όχι? Μα ζω για τους πολίτες. Εκείνοι όμως το αγκαλιάζουν. Ναι, αν δεν υπήρχαν αυτοί, δεν υπήρχε λόγος και να είμαστε ανοιχτοί. Τόσα έξοδα, τόση κόπη, τόση πλάτη για τα φωτιστικά, για το να το σκουπίσεις, να το πληρώσεις, να ανεβάσεις και να κατεβάσεις τόσα έργα. Είναι ένα κρίμα. Επιπροσθέτως, μέσα σε αυτό το μουσείο κρύβει και μια αξιολογότατη συλλογή 400 έργων, τα οποία αποτελούν ιδιοκτησία του μουσείου μας, όπως το ονομάζουμε. Τα οποία είναι, θέλετε να μας πείτε, για όσους το γνωρίζουν? Είναι 400 έργα τα οποία τα διακρίνονται σε 150 υπογραφές σύγχρονων καλλιτεχνών. Κάτι που ενώ δεν από το 1850 και μετά. Δεν συναντάτε στο Ηράκλειο κάτι άλλο αντίστοιχο? Όχι, τίποτα. Και θα έλεγα και στην Κρήτη. Είναι περιφρονητέο. Σας λέω μια μεγάλη αλήθεια ότι είναι περιφρονητέο από πάρα πολλούς και δυστυχώς έγκυρους. Δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο γιατί θα θίξω πρόσωπα και καταστάσεις, δεν είναι σωστό, αλλά αυτή η πικρία δυστυχώς μέσα μου διαρκώς αμβλύνεται. Δεν θεωρείτε όμως ότι γενικότερα το πολιτισμικό κομμάτι στην Κρήτη, δεν θέλω να το πάω στην Ελλάδα, στην Ελλάδα γενικότερα ξέρουν οι υπόλοιποι καλύτερα. Γενικότερα στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια μόνο έχει αρχίσει και ασχολείται ο κόσμος πιο πολύ. Κοιτάξτε, εγώ ήμουν στα χρόνια του Μάνου Χατζηδάκη, όπου τότε ήταν τελείως διαφορετικά πάλι τα πράγματα. Ναι, άλλη εποχή. Και επιτρέψτε μου να έχω μια διαφορετική λογική. Μάλιστα, όταν ακούω σήμερα ότι υπάρχουν προσεγγίσεις προς αυτό το έργο, μόνο να γελάσω θέλω. Δυστυχώς συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Λαϊκίζει όλο και περισσότερο. Αλλά αυτά είναι κριτική πολιτική περισσότερο και δεν είναι σωστό να θυγεί σήμερα, όταν εγώ μάλιστα ήρθα εδώ γεμάτος χαρά για να παρουσιάσω στους τελευταίους το φταίχτη και να τον παρουσιάσω και το βράδυ, θα ήθελα να πιστεύω, σε ευρύ κοινό. Και να μου πείτε κάτι άλλο, αλλά να μου το πείτε. Το τίτλο του «Ο φταίχτης», ποιος το σκέφτηκε? Ο Κώστας. Ο Κώστας ο Κωστής. Ο Κωστής. Και πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα, αυτό το... Κοιτάξτε, υπήρχαν πολλοί τίτλοι. Ένας από αυτούς ήταν «Η Δίδυμος Πένα», επειδή γράφαμε ως δίδυμοι και οι δύο χαριτωμένα όλα αυτά. Είχαμε αυτό που επικρατούσε στο μυαλό μας
την πρώτη στιγμή ήταν αυτό, η δίδυμος πένα. Αλλάξαμε 2, 3, 4, 28 κλπ. Και μια μέρα είπε ο φταίχτης. Αυτό άρεσε τόσο πολύ στην Εύα και ποτέ δεν το αλλάξαμε. Θέλω δε να σας εξομολογηθώ ότι πολλές φορές παίρνω τηλέφωνο και ζητάω κάποιον και λέει ποιος το ζητεί, λέει ο φταίχτης. Και στο μήνα πάνω καταφέρει να φέρω το επίθετο προς τα εμένα. Έχει γίνει το παρατσούκλι σας, να λέμε. Ξέρετε τι, αν δεν ψάχναμε να δούμε την περίληψη λίγο και εμείς να ενημερωθούμε, πολλές φορές αυτός ο τίτλος ξεγελάει και με τα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα πάει λίγο πολιτικά όλο αυτό. Τι φταίει, χαριλοστρικού. Τι συμβαίνει, ποιος έχει ευθύνη. Κάποιος φταίει, να σας πω, δεν είστε πολύ έξω. Α, ναι. Ναι, ναι. Είδατε που σας εκπαιδεύουμε πληροφορίες τελικά που δεν μας έχετε πει. Δεν μπορώ να σας πω ευθαρσώς. Άρα έχει λίγο από όλα λοιπόν. Ναι, ναι, έχει. Σήμερα το βράδυ θα μάθουμε. Σήμερα Νίκη. Το βράδυ είναι και η μόνη μας ευκαιρία. Μας ανέφερε πριν ο κύριος Χιζάκης για τον πολύ καλό εκδοτικό οίκο. Να πούμε, γιατί αξίζει. Αυτοί οι οίκοι στην Ελλάδα πολλές φορές κάνουν σπουδαίο έργο και έχουμε συναντήσει πολλά άλλα επίσης αξιόλογα βιβλία από το συγκεκριμένο εκδοτικό οίκο. Είναι ο οίκος Καστανιώτη. Και μαζί με εσάς η Εύα Μαθιουδάκη, απόψε λοιπόν σε μια πολύ ιδιαίτερη παρουσίαση και σκετσά και θεατρική παράσταση μέσα σε όλα και τα άλλα. Μουσική. Και μουσική. Από την εποχή μάλιστα. Από τον υπέροχο, έχω ένα θέμα με τα ονόματα έτσι, τον υπέροχο Μαστοράκη Γιώργο. Λοιπόν, εκεί... Ο οποίος είναι γραφειοχειρούργος βέβαια. Ναι, γραφειοχειρούργος. Είστε όλοι πολύ πράγμονες σε αυτή την παρουσίαση και ασχολείστε με πολλά και είναι πολύ καλό αυτό. Μπράβο, και μάλιστα. Είστε έμπνευση στον κόσμο γιατί ο κόσμος κουράζεται πολύ εύκολα πλέον και δεν ασχολείται με πολλά και είστε ένα τρανό παράδειγμα κι εσείς. Και το σημαντικό είναι ότι προσπαθείτε να μείνετε και περισσότερο κόσμο στην τέχνη. Τέχνη είναι το βιβλίο, τέχνη είναι τα εικαστικά, η μουσική. Συμφωνώ σε αυτό, είμαι μαζί σας. Λοιπόν, τελικά δεν μας είπατε εσείς πολλά, αλλά τα είπαμε παρέα, είδατε, οπότε δεν χρειάζεται. Έτσι δεν θα έπρεπε. Λοιπόν, ξανακάνουμε το κάλεσμά μας. Απόψε, ώρα 8, στο πολιτιστικό κέντρο. Εδώ είχαμε τον πρωταγωνιστή του βιβλίου. Τον φταίχτη. Τον συγγραφέα. Τον φταίχτη του βιβλίου. Τον φταίχτη. Και καλή επιτυχία, καλό τάξιδο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να δώσουμε ραντεβού για τα επόμενα. Μας είπατε βέβαια ότι θέλει χρόνο. Ό,τι θέλετε. Μία γεύση πάλι θα μας δώσετε κάποια στιγμή για αυτά που θα έρθουν. Και να δείτε το όνομά σας και σε άλλα εξώφυλλα, πολύ σύντομα λοιπόν, βιβλίων εννοώ, να γράψετε κι άλλα, όχι μόνο τα επόμενα δύο. Μα τα έχει έτοιμα, πολλά. Απλά πρέπει να τα εκδώσει, να έρθει να μας πει και ούτε την εμπειρία του ως μοναχικός συγγραφέας. Ναι. Γιατί μου έμεινε εμένα αυτό. Μας κοιτάει λίγο με απορία, δεν ξέρω, κάτι... Με χαρά, είναι μια κρυφή χαρά που σας γνωρίζω, που βρίσκομαι εδώ μαζί σας και επικοινωνώ χάριν σε εσάς. Με το κοινό το οποίο έχετε στην εκπομπή σας. Να είστε καλά και καλή επιτυχία. Και μακάρι να έρθουν να μας δουν όλο το βράδυ. Μακάρι, μακάρι, μακάρι να μπορέσουμε και εμείς να βρεθούμε και να προλάβουμε.